Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου του 2019. Δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν νεκροί, δυστυχώς, και οι τέσσερις αγνοούμενοι από την τραγωδία που έπληξε χθες στην Κρήτη, όταν μια οικογένεια ξεκληρίστηκε γυρνώντας από ένα γάμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, παρασύρθηκε από τα αρμονικά νερά ενός ριακιού της Άλλης. Δυστυχώς έβρεχε πολύ, έβρεχε κατακλυσμία στην Κρήτη χθες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια γυναίκα, ο άντρας της, η αδελφή της και η μητέρα της. Είναι πράγματι μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος από αυτό, γιατί έγινε και κάτω από τραγικές συνθήκες. Ξέρεις, να πας, πήγαν σε ένα γάμο. Φύγαν από το γάμο, το γλέντι του που έγινε μετά το γάμο. Ήταν πρώτες πρωινές ώρες, μέσα στη νύχτα, έβρεχε καταρακτοδός. Δεν ξέραν την περιοχή, δεν ήταν από εκεί. Έβρεχε, έπεφτε πάρα πολύ νερό, πήγαν σε ένα γεφυράκι, φαίνεται τους παρέσυρε το ρέμα με τη βροχή και βρέθηκαν πνιγμένοι. Έμεινα χωρίς μικρόφωνο. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Γιατί μου διαμαρτύρονται και κάποιοι τηλεθεατές ότι δεν ακούνε πολύ καλά την ένταση της φωνής μου. Εντάξει, ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αυτά τα δυστυχήματα συμβαίνουν, δυστυχώς. Στην Κρήτη όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τροχαία δυστυχήματα, πάρα πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με τον τρόπο που οδηγούμε και έχει να κάνει και με τους δρόμους και με την αυστηρή επιτήρηση που θα έπρεπε να υπάρχει των δρόμων. Δεν υπάρχει. Η Κρήτη έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά γενικά η Ελλάδα έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Με αποτέλεσμα να έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό, δεν είναι μόνο οι νεκροί που έχουμε τα δυστυχήματα, είναι και πάρα πολύ ανάπηροι που μένουν από τα τροχαία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν έχουμε ασχοληθεί σοβαρά, όπως δεν ασχολούμαστε μόλα δεν ασχολούμαστε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Είμαστε όλοι της ελαφρότητας, της ελαφράδας. Τώρα μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα το απόγευμα, όπως ξέρετε, στις 6.30 θα ορκιστεί οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή. Ουσιαστικά μόνο ένα νέο υπουργό έχουμε, τον κύριο Κατρούγκαλο και την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία πήρε τη θέση του κύριου Κατρούγκαλου, αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών. Από εκεί και πέρα το στίγμα του ανασχηματισμού το έδωσαν οι δύο προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ του, από το ΚΙΝΑΛ. Ο κύριος Θάνος Μωραΐτης και ο κύριος Τόλκας, τους οποίους τους άρπαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, από το ΚΙΝΑΛ και τους έχρισε υπουργούς του. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολλοί κόσμος. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έξι παρακαλώ υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου, της κυβέρνησης που υποτίθεται μας έβαλε στη λιτότητα, στα μνημόνια, που πολεμούσε με μεγάλο πείσμα ο ΣΥΡΙΖΑ, έξι υπουργοί. Μπαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, Τόλκας, Μωραΐτης, πώς το λένε τον άλλον, Μπόλαρης, η Τζάκρη που είναι βουλευτήνα του, που ήταν υπουργός και του ΣΥΡΙΖΑ και του Γιώργου Παπανδρέου, ο Ραγκούς, ο οποίος έχει προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μιλάμε για, αν βάλουμε σε αυτούς και τον Γκουρουπλή και τους Σπίρτζιδες και όλους τους άλλους, τον Μαδεμλή, τον Κοτσακά και όλους τους άλλους που έχουν έρθει από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Όλο το βαθύ ΠΑΣΟΚ
έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι εκπροσωπώ το καινούργιο, ότι θα φέρω την ανατροπή, ότι θα καταργήσω τον παλαιοκομματισμό, είναι ό,τι πιο παλαιοκομματικό έχει υπάρξει ποτέ. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, και μεγάλη αναστάτωση και μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν και πολλά στελέχη ότι αυτό το όχημα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ξεκινήσανε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012 ή ακόμα νωρίτερα. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι το παλιό ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας όνομα. Άλλαξε ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό είναι ουσιαστικά, με κάποιες προσχώσεις από την αριστερά τύπου Φίλη. Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή που έχει κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει μετατρέψει το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, σε βαθύ ΠΑΣΟΚ, σε βαθύ διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ. Όλο το βαθύ ΠΑΣΟΚ έχει φύγει και έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, το βλέπω στην κοινωνία, ουσιαστικά έχει αποδομήσει πλήρως το κοινάλ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας να μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κεντροαριστερό κόμμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι τον μετατρέπει στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο ΠΑΣΟΚ που κάποτε κατηγορούσε ότι είναι γερμανοτσολιάδες, προδότες, διεφθαρμένοι, απατεώνες, κλεφταράδες. Όλους αυτούς τους παίρνει ο Τσίπρας. Όλους. Τους απατεώνες, τους κλεφταράδες, τους... Αυτούς που διασπάθησαν δημόσιο χρήμα, το ακούτε εσείς, κάποιοι που παίρνετε και λέτε, ποιος μας έβαλε στα μνημόνια, ποιος μας έβαλε στα μνημόνια, σύντροφοι, ξέρω, Γιανακοπούλου, η Τζάκρη, ο Μπόλαρης, ο Τόλκας, ο Μωραΐτης, ο Ραγκούσης, αυτοί μας βάλανε, σύντροφοι που ορκίζεσαι στο όνομα του Τσίπρα. Αυτοί το ξεκίνησαν. Δεν θέλω να ξακούσω κουβέντες, να μου πείτε για το τι κάνανε οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι προηγούμενοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το έχετε αντιληφθεί? Οι προηγούμενοι, αυτοί που μας βάλανε σαν πλώρη και συλλητότητα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο ο ΓΑΠ δεν έχει πάει ακόμα, θα πάει και αυτός. Λένε ότι πάει σε μια εκδήλωση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτός δεν έχει πάει. Όλοι οι άλλοι πήγανε. Με μερικές μικροεξαιρέσεις. Γι' αυτό να μην ξανακούσω να μου πείτε την κουβέντα εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι είσαστε εσείς. Είσαστε οι προηγούμενοι. Είσαστε στο παρελθόν. Είσαστε το ξεπερασμένο, είσαστε το αντιδραστικό, το βαθύ διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ, είσαστε εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και γι' αυτό έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις από τους παλιούς ΣΥΡΙΖΕΙους που βλέπουν το κόμμα τους αλώνεται από τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Βγήκε σήμερα ο Κυρίτσης και λέει ότι αναβαθμιστήκαμε στην βαθμίδα ΠΑΣΟΚ. Από ΒΒ σε ΒΒ συν. Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τις αναβαθμίσεις που κάνουν οι διεθνείς οικοί αξιολόγησης. Βγήκε ο Κουρουπλής. Για να δείτε τώρα τη διαστροφή που έχουν. Ο Κουρουπλής, βαθύ ΠΑΣΟΚ ο ίδιος. Θεωρεί όμως τον εαυτό του, επειδή είχε φύγει πριν από την... λόγω των μνημονίων το 2010 από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν είναι τόσο ΠΑΣΟΚ όσο είναι ο Τόλκας και ο Μωραΐτης, και είπε ότι δικαιολογώ τις αντιδράσεις που υπάρχουν, διότι το ίδιο θα συνέβαινε αν εγώ προσχωρούσα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσχωρήσεις, αγαπητέ Παναγιώτη, γιατί δεν σε παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Τι να σε κάνει εσένα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό έχει δίκιο, ότι είναι ιδιαίτερα προκλητικό το γεγονός ότι παίρνει αυτούς τους ανθρώπους ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το κάνει, υποθέτω, για δύο λόγους. Πρώτον, για να αλώσει ό,τι έχει απομείνει από το κοινάλ, το οποίο όντως παθαίνει μεγάλη νύλα. Εγώ το βλέπω και στις περιοδίες που κάνω ανά την Αττική. Δεν το βρίσκεις πια το κοινάλ. Το κοινάλ έχει σοβαρό πρόβλημα ταυτότητας και εκλογικής επιβίωσης. Σοβαρότατο. Το κάνει γι' αυτό, για να απορροφήσει ό,τι μπορεί για να παραμείνει ένα ισχυρό κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και να απορροφήσει ό,τι μπορεί από το παλιό ΠΑΣΟΚ, το κοινάλ, το οποίο χάνει πλέον το λόγο ύπαρξής του. Προσωπικά, επειδή συμπαθώ ιδιαίτερα τη Φόφη Γεννηματά, ανθρώπινα τη συμπαθώ, πρέπει να σας πω ότι πολύ φοβάμαι ότι η Φόφη θα εξελιχθεί σε ζύγδι του ΠΑΣΟΚ. Όπως
ο Ζήγρης πήρε τα απομεινάρια της Ένωσης Κέντρου το 1977, όταν κατέρευσε η Ένωση Κέντρου με την δημιουργία, με την ενίσχυση και με την εκτόξευση του Πασόκ του Ανδρέα, Παπανδρέου, έτσι και η Φόφη Γεννηματά στα χέρια της παίρνει τα απομεινάρια ενός άλλοτε κρατεού Πασόκ, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Και στη θέση του Πασόκ μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως στη θέση της Ένωσης Κέντρου το 1977 είχε μπει το Πασόκ του Ανδρέα. Τώρα θα γίνει ένα πραγματικά κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Έχει μερικά βαρύδια σοβαρά, μερικούς που έχουν μείνει ακόμα στην εποχή του εμφυλίου πολέμου και που επιδιώκουν την πόλωση και το διχασμό. Αλλά και ο Τσίπρας είναι αυτής της λογικής, της πόλωσης και του διχασμού. Διχαστικός είναι και ο ίδιος ο Τσίπρας. Αλλά αυτό δεν τον καθιστά σοσιαλδημοκράτη. Από την άλλη όμως, έχει ας πούμε και κάτι βαρύδια τύπου Πολάκη. Θα πούμε για τον Πολάκη, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα το Πολάκη σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρει. Σε πορεία χρόνου θα κρυθεί. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει στην αντιπολίτευση. Όταν θα περάσει στην αντιπολίτευση, είναι θέμα χρόνου να περάσει στην αντιπολίτευση. Είτε τον Μάιο γίνουν οι εκλογές, είτε το αργότερο τον Οκτώβριο. Πράγμα που εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως θα γίνει, αλλά δεν ξέρω καμιά φορά. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει στην αντιπολίτευση. Τώρα δούμε, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ με τους παλιοπασόκους, με την Παπακώστα, με την Παπαχριστόπουλο, με τον Τέρενς Κουίκ και με όλους αυτούς, όλο αυτό το συρφετό, πώς θα διαμορφωθεί σε ένα κόμμα κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό, δεν γνωρίζω. Και θα κρυθεί και από τον τρόπο που θα ασκήσει την αντιπολίτευση, διότι αν αρχίσει πάλι τις πορείες, τα τσακωμούς, τις... Να κάνει φασαρίες και επεισόδια και να δημιουργεί αυτή την λαϊκίστικη ένταση, τότε είναι, σίγουρα δεν θα είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Ο καιρός γαρεγγής. Πλησιάζει η ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει στην αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου θα έχει γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Στο απότατο όριο σε κάθε περίπτωση είναι τον Οκτώβριο. Το απότατο όριο. Τον Οκτώβριο θα έχει φύγει από την εξουσία και θα έχει αντικατασταθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ξέρετε, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα, κανείς δεν είναι μονίμως στην εξουσία. Κανείς. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, να εναλλάσσουν τα κόμματα στην εξουσία. Φτάνει όμως αυτά τα κόμματα και αυτοί οι πολιτικοί που εναλλάσσονται στην εξουσία να αποσκοπούν και να φροντίζουν το καλό της κοινωνίας μας και το καλό της πατρίδας μας. Γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Σας έχω πει τώρα, επειδή με ρωτάτε πότε θα γίνουν οι εκλογές, και είναι ένα θέμα που όντως βλέπω ότι πλέον απασχολεί τον κόσμο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη Μαΐου. Χωρίς όμως να είμαι βέβαιος, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο ίδιος ο Τσίπρας. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Οι ημερομηνίες πλέον υπάρχουν, είναι είτε τέλη Μαΐου είτε μέσα Οκτωβρίου. Δεν μπορεί να πάει άλλοτε. Υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα, τουλάχιστον συζητείται και αυτό, τον Απρίλιο, 14-21 Απριλίου, μετά την ψήφιση του δεύτερου μέρους της συνταγματικής αναθεώρησης. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνει τότε, διότι δεν έχει λόγο να πάει σε εκλογές ο Τσίπρας, να χάσει τις εκλογές και σε ένα μήνα μέσα να ξαναγίνουν εκλογές για την περιφέρεια, την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και το Ευρωκοινοβούλιο και να φάει νέα ήττα. Δεν έχει νόημα. Γιατί η νέα του ήττα θα είναι ακόμα σφοδρότερη άμα έχει χάσει προηγουμένως σε βουλευτικές εκλογές. Δεν κερδίζει τίποτα. Ο σκοπός του θα είναι να τα κάνει όλες τις εκλογές μαζί, μπας και μπερδέψει τους ψηφοφόρους, μπας και εκτονωθεί η αντίδραση της κοινή γνώμης στο ευρωψηφοδέλτιο ή στην κάλπη των διοικητικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Μόνο έτσι μπορεί να σκεφτεί. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιθανότερο να το κάνει εκεί. Όπως ξέρετε, αν δεν το κάνει το Μάιο και το αφήσει για τον Οκτώβριο τις βουλευτικές εκλογές και έχει χάσει με μεγάλη διαφορά πάνω από 6-7 μονάδες στις ευρωεκλογές, που είναι και η πιο χαλαρή ψήφος,
και έχει χάσει όλες τις περιφέρειες και όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει συντριβή τον Οκτώβριο. Να μην συντριβεί, όχι να χάσει, να μην συντριβεί. Θα φάει 15-20 μονάδες διαφορά τον Οκτώβριο, αν έχει χάσει τόσο στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές. Γιατί πλέον και οι όποιες επιφυλάξεις θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει, τι θα γίνει κλπ. Όλες θα έχουν διαλυθεί. Θα ξέρουμε ότι είναι πια τελειωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν μπορεί να πάει στις εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα θα δούμε πότε θα γίνουν. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας σήμερα κάνει δύο πράγματα προσπαθεί να κάνει. Αφενός να διαλύσει όλα τα μικρά κόμματα που είναι στο λεγόμενο κεντρό-κεντροαριστερό χώρο, όπως είναι η Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι, το Κινάλ, για να παραμείνει ο μοναδικός πόλος στο χώρο αυτό τον ευρύτερο. Μέχρι στιγμής δείχνει να τα καταφέρει, όχι πως είναι και δύσκολο, διότι ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Λεβέντης δεν μπορούν να πολιτευθούν. Έτσι. Αλλά και το ίδιο το Κινάλ, το Κίνημα Αλλαγής υπό την Φόφη Γεννηματά, δεν έχει βρει ταυτότητα. Δεν έχει βρει ταυτότητα. Για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει Κινάλ? Δεν έχει ούτε καν τον brand name Πασόκ. Κινάλ λέγεται, Κίνημα Αλλαγής. Στο οποίο συμμετέχει μόνο το Πασόκ πια. Γιατί όλοι οι άλλοι φύγανε. Μόνο το Πασόκ είναι. Και άλλαξε το όνομα, το έκανε Κίνημα Αλλαγής. Κινάλ. Δεν λέει τίποτα αυτό στον κόσμο. Τα πρόσωπα τα περισσότερα φεύγουν, τα πιο γνωστά. Μείνανε μόνο από τη μια ο Αντρέας Ολοβέρδος και ο Βενιζέλος και από την άλλη ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτοί μείνανε. Και οι οποίοι με το ένα πόδι μέσα είναι, με το άλλο πόδι έξω. Δεν υπάρχουν άλλοι από τους παλιούς, από το παλιό Πασόκ. Και τα νέα στελέχη δεν είναι και πολύ γνωστά στο κοινό. Η Φόφη Γεννηματά δείχνει αποθαρρυμένη, θα έλεγα, και δεν έχει κατορθώσει να δώσει ένα διακριτό στίγμα στον χώρο αυτό, που να είναι διαφορετικός και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι κόμμα είναι σήμερα το Κινάλ, ξέρουμε? Για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει το Κινάλ, ξέρουμε? Εάν έχει πάσει από ένα αντιδεξιό σύνδρομο και θέλει να ψηφίσει να μην επιτρέψει την επάνωδο της δεξιάς στην εξουσία, θα ψηφίσει κατευθείαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν απεχθάνεται τον ΣΥΡΙΖΑ και τον θεωρεί ένα κόμμα που έχει προδώσει, όπως και έχει, τις αξίες της δημοκρατίας και της σοσιαλδημοκρατίας, τότε δεν χρειάζεται να ψηφίσει την Φόφη για να τον πάει στον Κυριάκο. Πηγαίνει κατευθείαν στον Κυριάκο για να ξεφορτωθεί σε αυτό το κόμμα. Άρα εκ των πραγμάτων ο δικοματισμός επανήλθε. Ένας δικοματισμός σκληρός. Πιο σκληρός. Περίπου μου θυμίζεται το 1981-1985. Αυτό τον δικοματισμό μου θυμίζει. Επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τόσο σκληρός είναι ο δικοματισμός πάλι και πολιτικός. Και η γνώμη μου είναι ότι τα μικρότερα κόμματα όλα θα συνθλιβούν, διότι απέδειξαν δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ούτε το ποτάμι του το πήρε ο ποταμός τον κύριο Θοδωράκη, ούτε η Ένωση Κεντρών του Λεβέντη. Καλά, εκεί πάει, γίνονται κωμικοτραγικά πράγματα. Εάν συνειδητοποιήσει ποιου ανθρώπου έχει εκλέξει βουλευτέ ο Λεβέντη, με τη δική του απόφαση, διότι όταν εξελέγησαν οι βουλευτέ αυτέ, αυτοί βγήκαν καθαρά με λίστα, δεν βγήκαν με σταυρό. Καταλαβαίνετε δηλαδή με τι σούργελα έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για μεγαλοκονόμου. Έτσι, για τον άλλο το Φωκά με την Καζόζα, μεγαλοκονόμου με τις κουραμπιέδες. Είναι να γελάει και να κλαίει κανείς. Και απορώ δηλαδή, απορώ ειλικρινά, και με το φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά, ο οποίος καταλαβαίνω ότι έχει σήμερα μια πικρία, διότι δεν τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα μείνει να συνεχίσει να κάνει αυτή την εκπομπή που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο στον Sky. Ναι, γιατί το ευρωψηφοδέλτιο, κακά τα ψέματα, ο Αυτιάς θα έβγαινε και θα έβγαινε με μεγάλη πλειοψηφία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς κάποιοι τον φοβήθηκαν και πίεσαν να μην μπει. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, δεν ξέρω ακριβώς το παρασκήνιο. Ξέρω όμως ότι έχει μεγάλη πικρία ο Γιώργος ο Αυτιάς από το γεγονός ότι δεν θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Γιατί βέβαια θα εκλεγόταν αν ήταν. Είναι βέβαια. Και είναι
πολύ καλή δουλειά το να είσαι ευρωβουλευτής για 5 χρόνια, ξενιάζεις. Δεν έχεις τίποτα να σκέπτεσαι. Και είναι και πολύ καλή αμοιβή. Τώρα, αλλά αυτός ο λόγος, η πικρία του κ. Αυτιά, που είναι απολύτως κατανοητή για μένα, ωστόσο δεν δικαιολογεί το να κάνει κάποιες βεβαιασμένες. Πάλι έβγαλε για τέταρτη φορά τη Μεγαλοκονόμου. Είναι η σουργελοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Σουργελοποίηση. Και έρχομαι στο θέμα που έχει προκύψει από χτες. Χτες η εφημερίδα το πρώτο θέμα. Προφανώς καρφώθηκε. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση πάβει να είναι ισχυρή και βρίσκεται σε αποδρομή, τόσο τα σκάνδαλα και τα σκανδαλάκια της βγαίνουν πιο εύκολα στη δημοσιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν πιο εύκολα, ενώ όταν είναι ισχυροί φοβούνται και δεν το κάνουν. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν όλα. Βγήκαν τα δάνεια της Κουντουρά, βγήκαν τα δάνεια του Κουίκ. Τώρα βγήκαν τα δάνεια του Πολάκη. Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Πολάκης πήρε δάνειο όχι από μια συστημική τράπεζα, αλλά από την Τράπεζα Αττικής που την ελέγχει η κυβέρνηση με ύπουλο τρόπο. Έχει διορίσει και τους δικούς ανθρώπους. Α, το Ρουμελιώτη έχει διορίσει. Άλλο βαθύ Πασόκ. Ο Ρουμελιώτης, όπως θα θυμάστε, ήταν υπουργός εθνικής οικονομίας επί Παπανδρέου, έτσι. Λοιπόν. Και πήρε, λέει, δάνειο ο Πολάκης 100.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο. Καταναλωτικό. Για να το φάει. Για να περνάει καλά. Με εγγύηση ένα σπίτι που έχει στην Κρήτη, το οποίο το έχει ήδη υποθηκεύσει για 300.000. Άλλο δάνειο. Και η αντικειμενική του αξία δεν ξεπερνάει στις 80.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε, είναι προφανώς, προδήλως, σκανδαλώδης αυτή η ρύθμιση, ιδίως στην εποχή μας. Δεν είμαστε το 2009, είμαστε το 2019. Το 2009 γινόντουσαν ακόμα όργιες στις τράπεζες. Τώρα δεν μπορείς να πάρεις δάνειο όπου θέλα. Ποιος να σου δώσει δάνειο? Είναι σαφώς μια προδήλως ευνοϊκή προνομιακή μεταχείριση υπέρ αυτού, πώς τον είπε η εφημερίδα των συντακτών, πώς τον ονόμασε, Σαχλαμαρόμαγκα, τον είπε η εφημερίδα των συντακτών. Δεν το λέω εγώ. Η εφημερίδα των συντακτών σε άρθρο της, η Σιριζέικη εφημερίδα των συντακτών, τον αποκάλεσε Σαχλαμαρόμαγκα τον Πολάκη. Τώρα, ο κύριος λοιπόν Πολάκης πήρε αυτό το δάνειο. Έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση. Μοιραία έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί αν εν έτη 2019 ο άνθρωπος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ, δεν παίρνει δάνειο από τις τράπεζες. Πήρε αυτό σε 100.000 για καταναλωτικούς λόγους, με εγγύηση ένα σπίτι το οποίο είναι ήδη υποθηκευμένο για 300.000, ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 84-85.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι σκανδαλώδης αυτή η ρύθμιση. Και τι βγαίνει ο Πολάκης να πει? Εδώ ο Πολάκης, προσπαθώντας να δικαιολογήσει γιατί πήρε αυτό το δάνειο, η δικαιολογία που δίνει είναι ακόμα χειρότερη και από την πράξη που έκανε. Μου θύμισε ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Κάποτε, λέει, στην εποχή του βασιλιά Ήλιου, του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου στη Γαλλία, υπήρχε ένας πολύ ισχυρός καρδινάλιος που λεγόταν Μαζαρίνος. Ήταν σαν κάτι σαν θρησκευτικός ήταν, αλλά εκείνη την εποχή οι ιερείς και οι αρχιερείς όπως ο Μαζαρίνος, ο καρδινάλιος, έπαιζαν και πολιτικό ρόλο. Τον είχε σαν πρωθυπουργό του ο Λουδοβίκος το 14ος. Και κάποτε, λένε, ο βασιλιάς και ο καρδινάλιος βάλει ένα στίχημα. Αν υπάρχει μια πράξη που η δικαιολόγησή της θα ήταν ακόμα χειρότερη και από την ίδια την κακή πράξη. Και ο Μαζαρίνος το δέχτηκε την πρόκληση από τον βασιλιά και μια μέρα σε μια δημόσια εκδήλωση έβαλε χέρι στα οπίσθια του βασιλέως. Έξαλλος ο βασιλιάς, του λέει, τι κάνεις εκεί, καρδινάλιε? Και η απάντηση του Μαζαρίνου: α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μεγαλειότατε. Σας μπέρδεψα με τη μεγαλειοτάτη. Για να δείξει ότι υπάρχει μια ακόμα χειρότερη πράξη, πολύ χειρότερη από την... μια χειρότερη δικαιολογία από την ίδια την πράξη. Το ίδιο έκανε, νομίζω, και ο Πολάκης χτες. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει ένα πολύ κακό και βαρυνικό για τον ίδιο, σκανδαλώδες θα έλεγα γεγονός, την χορήγηση δανείου 100.000 καταναλωτικού δανείου από την Τράπεζα Αττικής, χωρίς ουσιαστικές εγγύησεις, ο κύριος Πολάκης τι είπε? Ότι το αναγκάστηκα, λέει, να το πάρω το δάνειο αυτό, γιατί δεν μου φτάνει ο μισθός μου ως βουλευτή, γιατί προτού μπω στη Βουλή
είχα πολύ μεγαλύτερα έσοδα ως γιατρός. Διπλάσια και τριπλάσια. Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι η αμοιβή ενός βουλευτή είναι περίπου 7.000. Άρα αν είχες διπλάσιες, αγαπητέ κύριε Πολάκη, ή τριπλάσιες αμοιβές, είχες δηλαδή από 14 μέχρι 20-21.000 εισόδημα τον μήνα πριν από το 15 που έγινες υπουργός. Πώς όμως, αφού ο Πολάκης ήταν ένας χειρουργός του ΕΣΥ, υπάλληλος του ΕΣΥ είναι, γιατρός του ΕΣΥ, δεν ήτανε κάποιος άλλος, πού είχε το εισόδημα αυτό? Ένας γιατρός του ΕΣΥ, ακόμη και καλοπληρωμένοι, που δεν ήταν ανήκει, η πιο ψηλή βαθμίδα, εκεί το πολύ πολύ να φτάνουν 2.000 το μήνα. Αν φτάνουν και στις 2.000. Δεν παίρνουν παραπάνω γιατροί του ΕΣΥ. Άρα πώς είχες εισόδημα πολλαπλάσιο της βουλευτικής αποζημίωσης, σύντροφε Πολάκη? Εκτός αν έπαιρνες μαύρα. Εκτός αν έπαιρνες φαγγελάκι. Εκτός και αν ήσουν επίορκος γιατρός. Εκτός και αν ήσουν απατεώνας γιατρός. Δεν μπορεί να έχει διαφορετικά. Και ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκαν οι δημοσιογράφοι το πόθεν έσχεσαι το 2014 πρωτού μπει στην Βουλή και μετά το 2015 και βλέπουν ότι στο πόθεν έσχεσαι δηλώνει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα το 2015 που ήταν βουλευτής από ότι πριν που ήταν ένας απλός γιατρός του ΕΣΥ. Άρα λοιπόν, εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή ο Πολάκης είπε ψέματα για να δικαιολογήσει την κακή του πράξη, τη σκανδαλώδη πράξη χορήγησης σκανδαλωδώς αυτού του καταναλωτικού δανείου, που δείχνει την αλαζονία και την μικροπρέπεια αυτού του ανθρώπου, ή το δεύτερο, ότι ο άνθρωπος είπε την αλήθεια, αλλά έκρυβε εισοδήματα. Ήταν και φοροφυγάς και απατεών, διότι έπαιρνε φακελάκια από τους αρρώστους που έπρεπε να χειρουργήσει. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να έχει τέτοιο εισόδημα. Έπαιρνε μαύρο χρήμα με τη μορφή φακελακίου από τους ανθρώπους αυτούς που είχε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη να τους χειρουργεί. Και στις δύο περιπτώσεις είναι κατάπτυστος ο κύριος Πολάκης. Είτε είπε ψέματα, είτε είπε την αλήθεια. Αν είπε την αλήθεια, είναι και ποινικό αδίκημα, έτσι. Είναι και ποινικό αδίκημα. Πρέπει να πάει μέσα ο Πολάκης αν είπε ψέματα. Γιατί είναι δωρολήπτης. Για παθητική δωροδοκία, για εκβίαση, για απάτη, πρέπει να πάει μέσα ο Πολάκης αν έχει πει την αλήθεια. Αν έχει πει ψέματα, είναι πολιτικό αδίκημα. Και πρέπει να τιμωρηθεί με την ψήφο του κόσμου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα από τα δύο έχει συμβεί. Αλλά φοβάμαι ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως και πάρα πολλοί Σιριζέοι σύντροφοί του, που νόμισαν ότι κατέλαβαν μια καρέκλα και ότι είναι πλέον πανίσχυροι και θα κάνουν ό,τι θέλουν και ότι η χώρα τους ανήκει και θα απολαμβάνουν όλα αυτά τα προνόμια που δεν είχαν πριν στη δυνατότητά τους και στη διάθεσή τους, δεν έχει καταλάβει ότι όταν τελειώνει μια κυβέρνηση, η Ελλάδα είναι δημοκρατία. Με όλες τα προβλήματα παραμένει δημοκρατία. Δεν μπόρεσαν να το ανατρέψουν το σύστημα. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν στα ελληνικό, σύντροφοι Πολάκη. Και όταν φεύγει μια κυβέρνηση, φεύγει και οι μαύρες τρύπες που έχει αφήσει πίσω, μάλλον οι σκελετοί στην ντουλάπη που έχουν αφήσει, βγαίνουν. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε άλλο πια. Και αποδεικνύεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, του Παπά, του Πολάκη και όλων αυτών των κυρίων και κυριών δεν είναι τίποτα το καινούριο, αντίθετα είναι το πολύ παλιό, το πολύ βαθύ, το πολύ διεφθαρμένο. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει ανάγκη από κάτι το καινούριο στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το βρήκε. Δεν το βρήκε. Και γι' αυτό ο κόσμος σήμερα δικαιολογημένα είναι απογοητευμένος. Είναι απογοητευμένος. Εγώ τον καταλαβαίνω. Γιατί εγώ γνωρίζω και ζω καθημερινά τα προβλήματα στις τραγωδίες που ζείτε. Κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι. Χθες μου πήρε μια κυρία από το Χαϊδάρι να μου ζητήσει να ψάξω να βρω τι μπορώ να κάνω για να βρω δουλειά στην κόρη μου, που είναι άνερη και δεν έχει πατέρα. Προχτές μια άλλη κυρία από το Περιστέρι να μου πει ότι χρωστάει στην... κόβουνε το ρεύμα, χρωστάει 1.000 ευρώ, δεν μπορεί να το πληρώσει. Και στη ρύθμιση πρέπει να δώσει 1.000 ευρώ που δεν τα έχει. Άλλη γυναίκα με μικρό παιδί, άνεργη, δεν μπορεί να ζήσει το παιδί της. Κάθε μέρα έχω
τραγικές ιστορίες που μαθαίνω. Δυστυχώς, ό,τι μπορώ κάνω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω και περισσότερα. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου που καταραίει. Αυτό. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Να είστε σίγουροι, θα τα καταφέρουμε. Θέλει πολύ δύναμη, πολύ υπομονή και πολύ επιμονή. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο 211-1860-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Παίρνετε από τώρα τηλέφωνο για να βγείτε αμέσως μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα στον αέρα της εκπομπής μας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Πάμε ευθύς αμέσως και πολύ σύντομα, σας παρακαλώ, μια κουβέντα για να μπορούν να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι τηλεθεατές στον αέρα, στους φίλους τηλεθεατές. Κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Με αυτά τα ρετάλια που μας κυβερνάνε, είμαστε απογοητευμένοι, στενοχωρημένοι, πικραμένοι. Μία μέρα σας είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ονομαστεί ΠΑΣΟΚ νούμερο 2. Πήρε τώρα και τους υπόλοιπους. Αυτοί οι δύο έβριζαν ελληνά το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί δεν είχαν ντροπή και βρίζανε. Όμως το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς τους παίρνει αυτούς που τον βρίζανε? Δεν ντρέπεται και ο ΣΥΡΙΖΑ? Να πει αυτοί μας βρίζανε, δεν τους παίρνουν. Να βρει και πάλι άλλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Εμένα δεν θα με διακόψετε. Λιγάκι θα σας διαβάσω ένα κομματάκι. Θα σας διαβάσω ένα κομματάκι για το τύπο Ζάεφ στο Deutsche Welle. Ακούστε το, λοιπόν. Δόθηκε στο περιθώριο της διάσκεψης για την ασφάλεια που έγινε στο Μόναχο και βεβαίωθηκαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος και της γειτονικής μας χώρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Ζάεφ δικαίως πανηγυρίζει. Ο Έλληνας το πιόνι των Αμερικανών και των Γερμανών τι χαζογέλαγε και λέει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε επιλέξη. Πρώτον, παραμένω Μακεδόνας. Είναι σημαντικό για μένα ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας όπως αισθανόμαστε. Είμαι ένας Μακεδόνας και είμαι ένας Μακεδόνας από τη Βόρεια Μακεδονία, μια κουτσουλιά τόπος δηλαδή, από ολόκληρη την περιοχή της Μακεδονίας. Εμείς είμαστε το βόρειο κομμάτι. Υπάρχει ένα νότιο κομμάτι στην Ελλάδα, στο πουθενά δηλαδή, Ελλάδα αμελητέα ποσότης. Και ένα ανατολικό στη Βουλγαρία και ένα μικρό κομμάτι στην Αλβανία. Το συμπέρασμα είναι το εξής και το ερώτημα που προκύπτει αδίαστα. Σε τι διαφέρει αυτός ο αλυτρωτισμός από τον αλυτρωτισμό που επί δεκαετίες απέκρουσε η Ελλάδα μέσω των πολλών κυβερνήσεων μέχρι να προκύψει η πρόθυμη στα τέσσερα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Να πούμε εδώ ότι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, όχι μου έχει κάνει φοβερή, δεν μου έχει κάνει καμία εντύπωση, το γεγονός ότι ο Τσίπρας, ο άνθρωπος που έκανε πολική καριέρα, καταγγέλλοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους, ως Γερμανοτσολιάδες, ταγματασφαλίτητες, μερκελιστές, αυτός ο άνθρωπος που κατηγορούσε για μνημονιακούς, μερκελιστές, ταγματασφαλίτες και Γερμανοτσολιάδες τους υπόλοιπους, που λέγαμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τα μνημόνια εκεί που φτάσαμε με τη χρεοκοπία της χώρας, αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει και τιμάται από τους Γερμανούς και μάλιστα από τους Βαβαρούς. Ό,τι πιο συντηρητικό υπάρχει, το λέω για την, από πλευράς των αριστερών, έτσι, πηγαίνει ο Τσίπρας το εκφράζει σήμερα. Ο Γερμανοτσολιάς, ο χειρότερος Γερμανοτσολιάς που έχει υπάρξει ποτέ. Εμείς όμως δεν έχουμε κατηγορήσει. Και εμένα με έχετε ακούσει κάτι παράδειγμα να λέω ότι δεν είναι προδότης ο Τσίπρας. Έχει προδώσει αξίες αυτές που έλεγε. Αυτό ναι. Αλλά προδότης δεν έχει προκαλέσει η εθνική προδοσία. Έχει προκαλέσει όμως σοβαρά προβλήματα στη χώρα. Σοβαρότητα προβλήματα στη χώρα. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς εναντίον του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν είναι ούτε του ήθους μου, ούτε της αξιοπρέπειάς μου. Θα πω όμως ότι είναι ντροπή να αποδέχεται αυτό που αποδέχεται. Και δυστυχώς ο Ζάεφ είπε την αλήθεια. Η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου δυστυχώς αποδέχθηκε να λέγεται ο Ζάεφ δημοσίως Μακεδόνας. Εγώ προσωπικά, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, θέλω να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ προσβεβλημένος από την απάτη αυτή. Γιατί πρόκειται περί μεγίστης απάτης.
Εγώ ήμουν από εκείνους που έλεγα ότι όταν χρεοκόπησε η χώρα, δυστυχώς, με τις αστοχίες που κάνανε όλες οι κυβερνήσεις και τα λάθη που κάνανε όλες οι κυβερνήσεις. Όταν χρεοκόπησε το 2010 και δεν μπορούσε πια να δανειστεί, το μνημόνιο ήταν μονόδρομος. Δεν μου άρεσε, ποτέ δεν μου άρεσαν τα μνημόνια. Δεν είχαμε όμως άλλη επιλογή. Και τα μνημόνια, αν είχαν εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στον δημόσιο τρόπο, στη δημόσια διοίκηση, θα είχαν ωφελήσει τη χώρα. Δυστυχώς, το μόνο που κάνανε οι κυβερνήσεις ήταν να αυξήσουν τους φόρους και να μειώσουν μισθούς και συντάξεις. Και έτσι φτάσαμε στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Αλλά τότε, όταν εμείς λέγαμε ότι είναι μονόδρομος τα μνημόνια, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, όπως και αποδείχτηκε. Ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε μερκελιστές, μας έλεγε ταγματασφαλίτες, μας έλεγε γερμανοτσολιάδες, μας έλεγε προδότες, Τσολάκογλου. Και αποδείχθηκε πως ο ίδιος που έφερνε δήθεν το νέο ήταν πολύ χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Εγώ δεν χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς εναντίον του κύριου Τσίπρα και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία εκμάβλησε εντελώς την ελληνική κοινωνία και με το λαϊκισμό της οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο τη χώρα. Διότι το πρόβλημα είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Και γι' αυτό αισθάνομαι πολύ προσβεβλημένος από τον κύριο Τσίπρα. Και ας τολμήσει να πάρει κάποιος κάπου και να μου πει για τους παλιούς, για τους προηγούμενους. Να μας τολμήσει να πάρει κάποιος να μας πει για τους προηγούμενους, τους μνημονιακούς που φάγανε το χρήμα. Είναι στην κυβέρνησή σας, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυβέρνησή σας είναι αυτοί που κλέψαν την Ελλάδα. Εγώ δεν έχω διατελέσει ποτέ υπουργός. Δεν έχω διατελέσει ποτέ βουλευτής. Δεν έχω διατελέσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα. Οι δικοί σας οι υπουργοί είναι εκεί. Οι δικοί σας οι υπουργοί χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν σας αρέσει. Το ξέρω δεν σας αρέσει να το ακούτε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι δικοί σας υπουργοί που τώρα τους προσλάβατε και τους ξαναβάλλετε στη δική σας την κυβέρνηση. Κάνανε όλα αυτά. Αλλά είναι η δική σας η κυβέρνηση που εκφράζει ό,τι πιο λαϊκίστικο, ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο ξεπερασμένο υπάρχει στην πολιτική. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση αυτή του κυρίου Τσίπρα, που λέει το μεγάλο ψέμα ότι δήθεν βγήκαμε από τα μνημόνια και από τη λιτότητα, είναι ψευδές. Είναι ψευδές και το γνωρίζει πια ο κάθε πολίτης. Το μόνο που κάνει και με το μόνο που απασχολείται είναι πώς θα ναρκοθετήσει, γιατί πια το έχει πάρει απόφαση, το δρόμο της επόμενης κυβέρνησης που θα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αποτύχει η επόμενη κυβέρνηση. Και δεν σκέπτονται, γιατί δεν έχουν και πολύ μυαλό να σκεφτούν, μόνο τις ραδιουργίες τους να κάνουν ξέρουν, δεν σκέφτονται πως αν αποτύχει η επόμενη κυβέρνηση, εάν καταρρεύσει η επόμενη κυβέρνηση υπό το βάρος αποτυχίας της, θα καταρρεύσει και η χώρα. Διότι η επόμενη κυβέρνηση θα αποτύχει όταν χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και αν χρεοκοπήσει πρακτικά και όχι τυπικά, και τυπικά όχι πρακτικά, η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2010 πρακτικά, ουσιαστικά. Δεν χρεοκόπησε τυπικά. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει τι σημαίνει τυπική χρεοκοπία. Τυπική χρεοκοπία είναι κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που έγινε. Τυπική χρεοκοπία σημαίνει να μην πληρώνονται μισθοί δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεις. Καθόλου. Όχι να κοπούν, να μην πληρώνονται καθόλου. Αυτό είναι τυπική χρεοκοπία. Το έχετε καταλάβει, σύντροφοι. Πολλοί πολίτες μου λένε, γιατί προχτές ήμουν σε ένα καφενείο στο Χαϊδάρι και με ρωτούσαν καλά, μα δεν χρεοκοπήσαμε το 10. Τους λέω, ναι, χρεοκοπήσαμε ουσιαστικά. Τυπικά όμως την αποφύγαμε τη χρεοκοπία χάρη στα μνημόνια. Εάν είχε γίνει τυπική χρεοκοπία, η Ελλάδα θα είχε κάνει στάση πληρωμών. Δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Το ελληνικό κράτος. Ούτε μισθούς ούτε συντάξεις. Πέστε μου, θα άντεχε τίποτα όρθιο αν επί δύο μήνες δεν πληρωνόντουσαν μισθοί και συντάξεις. Αυτό πολλοί κόσμοι δεν το έχει αντιληφθεί, δεν το έχει καταλάβει, δεν το έχει βάλει μέσα. Γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι πολύ σύνθετα. Και το μεγαλύτερο κακό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι ότι είπε ψέματα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ότι κορόιδεψε ένα ολόκληρο λαό.
δεν είναι ότι επανέφερε ό,τι το χειρότερο υπήρχε, ό,τι πήρε μέσα, ό,τι το βαθύ διεφθαρμένο του Πασόκ υπήρχε. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, που και αυτά βέβαια είναι μεγάλα αμαρτήματα. Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν κατόρθωσε όχι μόνο να βελτιώσει την κατάσταση στην οικονομία, αλλά την επιδείνωσε σοβαρά, και συνεχώς ναρκοθετεί το δρόμο της επόμενης κυβέρνησης. Διότι μέσα στο 2019 θα έχουμε σίγουρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Και αυτή θα είναι κατά πάσα βεβαιότητα η κυβέρνηση του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα κυβέρνηση όμως θα παραλάβει ένα συγκλονιστικό χάος. Τίποτα δεν πάει καλά στην οικονομία. Τίποτα. Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα το ξέρουν. Χτες με έπιασε ένας κύριος ο οποίος έχει εστιατόριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας. Και μου λέει, δεν κινείται φύλλο. Δεν κινείται φύλλο. Πώς να βγω εγώ με τους φόρους που πληρώνουμε. Δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν πηγαίνει, φοβάται. Φοβάται. Δεν έχει λεφτά και φοβάται. Ελάχιστα σημεία της χώρας αποδίδουν. Κυρίως ο τουρισμός. Και όχι για όλους. Εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός και το ΕΣΠΑ, δηλαδή τα κοινοτικά κονδύλια, που όλα αυτά τα έργα που βλέπετε να γίνονται, που λένε περιφέρεια Αττικής, δήμος ο ένας, δήμος ο άλλος, είναι όλα από το ΕΣΠΑ, όλα κοινοτικά κονδύλια είναι, δεν είναι δικά μας. Αυτά τα κοινοτικά κονδύλια σε συνδυασμό με τον τουρισμό είναι που κρατούν κάπως την οικονομία, αλλιώς έχει καταρρεύσει πλήρως. Αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ, τα κοινοτικά κονδύλια και ο τουρισμός, η οικονομία θα είχε καταρρεύσει. Αυτό πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Και συνεχίζουμε και λέμε μπαρούφες. Και η οικονομία κινείται επειδή χάρη στα έσοδα αυτά από τον τουρισμό και το ΕΣΠΑ συντηρούνται μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις. Κουτσουρωμένοι μισθοί, κουτσουρωμένες συντάξεις, αλλά οι συντάξεις είναι μεγάλο ποσό. Είναι περίπου 32-33 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια το μήνα. Όλα αυτά τα χρήματα, τα 2,6 δισεκατομμύρια, πέφτουν κάθε μήνα στην κατανάλωση. Και έτσι κάπως πηγαίνει μπροστά η κατανάλωση, χάρη σε αυτά τα χρήματα. Εάν για ένα μήνα έλειπαν αυτά τα χρήματα από την κατανάλωση, θα κατέρευε πλήρως η αγορά. Πλήρως. Γι' αυτό λέω ότι άλλο πράγμα η ουσιαστική χρεοκοπία που είχαμε το 2010 και η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και άλλο τυχόν τυπική χρεοκοπία. Μπορεί να χρεοκοπήσει η Ελλάδα τυπικά? Ναι, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Μπορεί να ζητηθεί και νέο μνημόνιο να πάει. Ναι, δεν αποκλείεται. Διότι σήμερα η χώρα βλέπετε ότι έχει υψηλότερο δημόσιο χρέος. Ο Τσίπρας θα παραδώσει υψηλότερο δημόσιο χρέος από ό,τι είχε η χώρα το 2010. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Επί Τσίπρα το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε. Και όλες οι θυσίες που κάναμε αυτήν την τελευταία περίπου δεκαετία πάνε στράφη. Γιατί ο Τσίπρας κάνει διορισμούς, γιατί ο Τσίπρας βολεύει τους δικούς του, γιατί ο Τσίπρας κάνει σπατάλες για να ζουν όλη αυτή την πλουσιοπάρχου ζωή. Και ο Τσίπρας δεν κάνει κυρίως τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στον τρόπο λειτουργίας του δημόσιας διοίκησης, στον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος. Τα φορολογικά έσοδα της χώρας στηρίζονται μόνο στις κατασχέσεις που έχουν σαρώσει τα πάντα. Οι κατασχέσεις που έχουν κάποια ημερομηνία τέλους της ΑΔΕ. Εάν δεν ήταν αυτές οι κατασχέσεις που πήραν όλο τον ιδιωτικό πλούτο, ό,τι είχε απομείνει, τον πήραν και τον κατέσχεσαν λόγω φορολογικών χρεών, σήμερα δεν θα υπήρχαν ούτε τα φορολογικά αυτά έσοδα. Ο κόσμος να πληρώσει τους νέους φόρους δεν μπορεί. Αδυνατή. Αδυνατή. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική οικονομία. Είναι αυτό που σας εξηγούσα χτες. Όταν πας να αγοράσεις ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ, που οι περισσότεροι άνθρωποι τα περισσότερα χρήματα δίνουν στο σούπερ μάρκετ γιατί πρέπει να φάνε, πρέπει να ζήσουν. Το 24%, 1 στα 4 ευρώ που δίνεις στο σούπερ μάρκετ είναι ΦΠΑ. Πέραν όμως αυτού του φόρου, πέραν του 1 στα 4 ευρώ, δεν έχεις λογαριασμό. Έχουμε γραμμές. Τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Να, γεια σας κύριε Λοβέρδο. Είμαι έμπορος στους Αγίους Αναργύρους. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω με αυτό το καινούργιο νόμο που βγάζει για την πρώτη κατοικία. Γιατί κοροϊδεύουν τόσο πολύ τον κόσμο?
λένε ότι μέχρι χρέη 130.000 ευρώ. Δηλαδή αυτοί που χρωστάνε 150, δηλαδή να αποκλειστούνε. Αποκλείονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εφόσον έτσι καλώς θα πληρώσουν την πρώτη κατοικία σε ελευθέτω χρόνο. Δηλαδή τι θα χάσει η τράπεζα αν χρωστάει 500.000 και η πρώτη κατοικία αξίζει 100. 100 θα πάρει, δεν έχει να πάρει τίποτα άλλο. Άρα τι το ενδιαφέρει το πλαφόν των 130.000. Ένα δεύτερο και τελειώνω κύριε Λοβέρδου. Ένα άλλο γεγονός. Εγώ έχω κάνει αίτηση στον νόμο Κατσέλη. Έχω πάρει ημερομηνία να συζητηθεί. Έχω πληρώσει 1.200 ευρώ στον δικηγόρο μου. Και λένε τώρα ότι συζητείτε να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη και εμείς που έχουμε πάρει ημερομηνία για το δικαστήριο να μπούμε στον άλλο νόμο. Και τότε γιατί ως προς τι αυτή η παράταση με το Φλεβάρι. Τι ηλικιότητες είναι αυτές. Τι πράγματα είναι αυτά. Μπορείτε να μου πείτε αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο να μου πείτε. Όχι, άδικο δεν έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Είναι θέματα που τα έλεγα και την Παρασκευή στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου. Αυτή η ρύθμιση στην οποία κατέληξαν ο κύριος Τσίπρας με τις τράπεζες είναι μια απάτη. Μια ακόμα απάτη, μια ακόμα κοροϊδία των καταχρεωμένων Ελλήνων και ιδίως των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν βάλει το σπίτι τους υποθήκη για να πάρουν κάποιο δάνειο για να σώσουν την επιχείρησή τους και οι οποίοι θα βρεθούν στο δρόμο. Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Λέγομαι Παυλόπουλος Λοβέρδος. Α, Παυλόπουλος, συγγνώμη κύριε Λοβέρδο. Αχ, γιατί σας είδα στο Παυλόπουλο προχθές και είπατε κάτι, το κοινάρι διαλύθηκε. Δεν είναι κόμμα, δεν είναι όλοι πάνε. Αυτό το κοινάλ, αυτό το Πασόκ είναι που έκανε την Ελλάδα. Πλαστήρας, Βενιτζέλος, Παπαντρέου όλοι. Και εσείς αμέσως είπατε διαλύθηκε. Δεν μου λέτε ποιο είδε καλημέρα όλη η Ελλάδα από αυτή. Ο Βενιτζέλος τη μεγάλωσε. Ο Πλαστήρας δίκασε τους προδότες. Και τώρα πρέπει να δικαστούν και οι προδότες. Δεν είναι προδότες. Υπήρχε Πασόκ επί Βενιζέλου. Τους έβγαλε όλους τους. Με συγχωρείτε, υπήρχε Πασόκ επί Βενιζέλου. Υπήρχε Πασόκ επί Γεωργίου Παπανδρέου. Πασόκ ήταν. Αυτοί είναι. Αυτοί ψηφίζουν με Πασόκ. Εμείς που ήμασταν Βενιζέλου, Πλατήρα. Ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εσείς που ψηφίζατε. Μα πώς πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 36% και το κοινάλ πήρε 6%. Προδότες είναι εκεί αυτοί που πήγανε και όχι εγώ. Εσείς μπορεί να του ψηφίσετε, ο κόσμος έφυγε. Είπε bye bye. Δεν έφυγε εσύ. Είπε bye bye στο Πασόκ. Εσύ κατηγορείς κύριε. Εσύ έβγαλες το Σύνταγμα τους νόμους και φώνας και τώρα παίζεις άλλα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Το ΖΑΠΕ το ένα δεξιά, η αριστερά και όλοι. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Τι θέλω να πω, κύριε. Μάλλον προφανώς δεν επικοινωνείτε. Εγώ είπα ότι ο κόσμος που κάποτε ψήφιζε Πασόκ έφυγε και τα στελέχη του Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι ψέμα από αυτό. Ψέμα. Είναι ψέμα αυτό. Πήγαν οι προδότες, δεν πήγαν οι κνήτες. Α, οι προδότες. Όταν φέρει το 30% και μπαίνει το 6%, δεν μπορεί το 30% να είναι προδότες και το 6% να είναι οι καλοί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι προδότες. Τότε είμαστε μια χώρα προδοτική. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όπως ακριβώς συνέβη το 1977. Έφυγαν οι ψηφοφόροι του Ισαίου Κέντρου. Του Ισαίου Κέντρου του Γεωργίου Παπαδρέου, έτσι. Και πήγαν στο Πασόκ του Ανδρέα Παπαδρέου το 1977. Και η Ένωση Κέντρου κατέληξε στο Ζήγδι. Τι να κάνουμε. Στην πολιτική πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούται όμως ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για νέο, ότι είναι το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Το βαθύ Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχουμε άλλη γραμμή. Ο κύριος Γιάννης Ελευθέα. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν είστε υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Βεβαίως και θα είμαι, ναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν. Ναι, θα πρέπει να πάμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω προηγουμένως να σας πω ότι σήμερα το βράδυ όσοι με ακούτε αυτή την εκπομπή από τη Σπάρτη, ότι θα βρίσκομαι στις 7 η ώρα σε μια εκδήλωση που γίνεται για το μακεδονικό και τα εθνικά θέματα στη Σπάρτη. Είναι μεγάλη μου η χαρά και μεγάλη μου η τιμή που με προσκαλέσαν να μιλήσω στην ιστορική Σπάρτη, την αρχαία Σπάρτη, την υπέροχη αυτή πόλη,
η οποία έχει τόσο τεράστια ιστορία. Και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που με προσκάλεσαν να πάω απόψε στη Σπάρτη. Βέβαια, μην νομίζετε, αύριο το μεσημέρι εδώ θα είμαι πάλι, θα πάω αυθημερών. Μου είπαν ότι είναι και πολύ κοντά, έτσι. 2,5 ώρες είναι ο δρόμος πια για τη Σπάρτη. Και ευτυχώς κάνει καλό καιρό σήμερα. Θα επιστρέψω αύριο το πρωί για να είμαι κανονικά στην εκπομπή και ελπίζω να μην έχουμε αύριο προβλήματα τεχνικά και να βγουν όλοι οι φίλοι που θέλουν να βγουν στον αέρα της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το βάθος της καρδιάς μου. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό σας βράδυ.